Δύο θα είναι τελικά οι εφορίες που θα παραμείνουν στην Ετωλακαρνανία μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό προέκυψε από το σχετικό πόρισμα που παρουσίασε η Ειδική Επιτροπή ΔΟΗ σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του Υπουργού Γιάννη Στουρνάρα, του Υφυπουργού Γιάννη Μαυραγάνη και όλων των γενικών διευθυντών που εμπλέκονται στο θέμα της ενοποίησης των ΔΟΗ. Σύμφωνα με τη νέα διάρθρωση, έως τέλος του έτους σε 13 νομούς παραμένουν από δύο ΔΟΗ, μεταξύ αυτών των νομών περιλαμβάνονται η Ετωλακαρνανία και η Αχαΐα. Συνολικά σε όλη την επικράτεια καταργούνται 129 ΔΟΗ. Στην Αττική θα παραμείνουν 41, καθώς καταργούνται 28, και στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν 11, καθώς καταργούνται 6. Σε 13 νομούς, μεταξύ αυτών Ετωλακαρνανία και Αχαΐα, παραμένουν από δύο οικονομικές υπηρεσίες, που σημαίνει πως καταργούνται συνολικά 35. Και επίσης σε 36 νομούς παραμένει μία ΔΟΗ, καθώς καταργούνται συνολικά 58. Οι οικονομικές υπηρεσίες που θα παραμείνουν σε λειτουργία επελέγησαν, σύμφωνα με την Επιτροπή, βάσει οικονομικών κριτηρίων όπως η φοροδοτική ικανότητα και ο αριθμός συναλλασσομένων. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια με σκοπό, όπου καταργούνται ΔΟΗ, να δημιουργούνται γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών. Στην Αύπακτο τώρα φαίνεται πως επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που ήθελαν την εφορία να μετατρέπεται σε ένα τέτοιο γραφείο εξυπηρέτησης, όπου θα παραμείνει ένας περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων. Τα ερωτήματα, ωστόσο, που προκύπτουν πολλά και έχουν κυρίως να κάνουν με την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Πώς θα γίνεται αυτή από τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει, για παράδειγμα, το θέμα της εξασφάλισης ενός ηλεκτρονικού συστήματος συναλλαγής με τους φορολογουμένους και φυσικά τι θα γίνει με τους εξυπηρετούμενους της Δωρίδος. Όπως όλα δείχνουν, περισσότερα για τα συγκεκριμένα θα γνωρίζουμε στις 25 Οκτωβρίου, όποτε και αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν πάντως ότι τα γραφεία φορολογικής εξυπηρέτησης πολιτών θα στεγαστούν στα υφιστάμενα κτίρια των ΟΤΑ ή των ΚΕΠ με σκοπό τόσο την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ενιαίους χώρους, όσο και την επίτευξη συνεργειών μείωσης του συνολικού κόστους λειτουργίας τους. Το όφελος από τις ενοποιήσεις των ΔΟΗ ανέρχεται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, σε 800.000 ευρώ το μήνα, ενώ το αντίστοιχο κόστος θα ανέλθει σε 4 εκατομμύρια και συνεπώς θα αποσβεστεί σε 5 μήνες περίπου. Για το θέμα, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε πως αν αναδιαρθρώνεται ο χάρτης των ΔΟΗ σε ολόκληρη τη χώρα, πλέον θα έχουμε καλύτερη λειτουργία των ΔΟΗ με περισσότερους ελέγχους, περισσότερα έσοδα και μικρότερο κόστος.